Νομίζω ότι έχει σημασία, κυρίες και κύριοι, να δούμε καταρχάς σε ποιαν ακριβώς χρονική συγκυρία εισάγεται αυτό το νομοσχέδιο από την κυβέρνηση και τι έχει προηγηθεί λίγους μόλις μήνες πριν. Όλοι θυμόμαστε βέβαια τις τεράστιες καταστροφές που υπήρξαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Στη Θεσσαλία άλλωστε ακόμη τις ζουν. Και όλοι διαπιστώνουμε την ολοφάνερη αποτυχία της υφιστάμενης πολιτικής προστασίας, αλλά και το πόσο επικίνδυνη τελικά αποδεικνύεται για το λαό εκείνη η γνωστή αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων περί κόστους και οφέλους στα αναγκαία, τα τόσο αναγκαία έργα πρόληψης. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου υπερβολή να πούμε ότι στις στάχτες της Δαδιάς, της Εύβοιας, της Ρόδου και της Πάρνηθας, μα και στις λάσπες της Θεσσαλίας, κάηκε και μετά βούλιαξε το πολυδιαφημισμένο σας μοντέλο της πολιτικής προστασίας. Και αυτό ακριβώς είναι που ομολογείται έμεσα με την κατάθεση του σημερινού νομοσχεδίου, αλλά και ρητά το ομολογείται στην αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει, όπου τη δική σας νομοθεσία της πολιτικής προστασίας την αποκαλείτε, είναι δική σας η λέξη, γραμμένη, την αποκαλείτε ξεπερασμένη αυτή την νομοθεσία. Έστω κι αν ο συνήθως ενοχοποιείται γι' αυτό την επίταση, όπως λέτε, της κλιματικής κρίσης. Παλιά σας τέχνη, κόσκινο. Με το σημερινό νομοσχέδιο, λοιπόν, στην ουσία επιχειρείται μια γενικευμένη τροποποίηση, όσο και μια εκτεταμένη συμπλήρωση του βασικού νόμου περί πολιτικής προστασίας, διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων, του νόμου 4662 που ψηφίστηκε από τη δική σας κυβέρνηση το 2020, όπως και του περσινού νόμου περί εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών του 4989 του 2022. Φυσικά, αυτές οι τροποποιήσεις και οι συμπληρώσεις του νόμου που ισχύει όχι μόνο δεν τον βελτιώνουν, αλλά όπως θα δούμε ενισχύουν περαιτέρω τα αρχικά αντιλαϊκά του χαρακτηριστικά. Καταρχάς, παρά την καταχρηστική παρουσία της λέξης πρόληψη στα περισσότερα άρθρα του νομοσχεδίου, αυτή, η πρόληψη δηλαδή, με το ουσιαστικό της όμως περιεχόμενο που οφείλει να έχει στην πολιτική προστασία, ουσιαστικά αυτή η πρόληψη είναι ανύπαρκτη. Ή το πολύ πολύ αυτήν τη βλέπουμε να εξαντλείται σε γραφειοκρατικού τύπου ρυθμίσεις και αναδιατάξεις μιας πληθώρας συντονιστικών οργάνων και επιχειρησιακών κέντρων. Και όλα αυτά στο όνομα και στα πλαίσια μάλλον ενός νομοσχεδίου όπως το σημερινό, όπου συσσωρεύονται ένα σωρό μέτρα, διατάξεις και ρυθμίσεις μονάχα πάνω στο χαρτί όμως, και τα οποία κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να έχουν για την προστασία της ζωής και της λαϊκής περιουσίας. Στοχεύουν όμως καθαρά και επιδιώκουν τον ακόμα πιο ασφικτικό κυβερνητικό έλεγχο των επιτροπών διαφόρων επιπέδων, όλων των επιπέδων, προκειμένου φυσικά να μειώνεται και με αλφαγιώτα και με έψιλον, όπως θέλετε, να μειώνεται το πολιτικό κόστος μέσω της διάχυσης ευθυνών. Δείτε τώρα τι γράφεται στην αιτιολογική έκθεση και τι απάντηση δίνεται στο ερώτημα το αρχικό, έτσι ξεκινά η αιτιολογική έκθεση, μάλλον η έκθεση συνεπειών ρύθμισης. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση, γράφεται. Αντιμετωπίζεται η ανάγκη διεύρυνσης των μέτρων πρόληψης κινδύνων πολιτικής προστασίας, αλλά και των δυνατοτήτων άμεσης παρέμβασης στις περιπτώσεις εκδήλωσης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, και προσέξτε, καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος των φορέων του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ακριβώς το ίδιο που επιδιώκεται δηλαδή και με την τουλάχιστον αντιεπιστημονική υπαγωγή του Εθνικού Αστεροσκοπίου στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αλλά γι' αυτό θα επανέλθουμε. Συνοπτικά, οι αλλεπάλληλες και διαχειριστικού χαρακτήρα και αποσπασματικές τροποποιήσεις πολλών διατάξεων του νόμου 4662 για την υποτιθέμενη βελτίωση της λειτουργίας του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αποπνέουν
κύριε Υπουργέ, ένα βαρύ, πολύ βαρύ άρωμα γραφειοκρατίας και δεν φέρνουν τελικά οποιαδήποτε ριζική αλλαγή στο σύστημα της υφιστάμενης πολιτικής προστασίας. Εν τω μεταξύ, βέβαια, αποδεικνύονται συνεχώς και ως υποκριτικές, εξόχως, όλες εκείνες οι ρυθμίσεις οι οποίες εισάγονται και αφορούν στην αποτελεσματικότερη δράση της πολιτικής προστασίας, όπως ισχυρίζεστε, αφού την ίδια στιγμή υπονομεύεται και η διαχείριση και η προστασία των δασών. Δείτε, η κυβέρνηση όχι μόνο εκχωρεί την ίδια τη διαχείριση των κρατικών δασών αποκλειστικά στις μεγάλες ξυλοβιομηχανίες και τις μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις ξύλου, αλλά ακόμα και αυτοί οι αναγκαίοι καθαρισμοί των δασών εξακολουθούν να γίνονται αποσπασματικά και όπου αυτές συμφέρουν στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ενώ η αύξηση των χρηματοδοτήσεων αυτών των δασικών καθαρισμών, των αναγκαίων, καταλήγει και πάλι στα ταμεία αυτών των ξυλοβιομηχανικών επιχειρήσεων, οι οποίες αυγατένουν βέβαια παραπέρα τα κέρδη τους, εξασφαλίζοντας επιπλέον και πρώτη ύλη, είτε για πέλετ, είτε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και ήδη λειτουργούν, όπως είναι γνωστό, τέτοια εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ξύλο στη Βόρεια Ελλάδα, στα Γρεβενά, στον Ευρωκόπη και αλλού. Αλήθεια όμως, για να έχουμε και καλό ερώτημα δηλαδή, για ποια ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών μπορούμε να μιλάμε όταν εδώ και 25 χρόνια συνεχίζεται εκείνος ο αποτυχημένος διαχωρισμός της πρόληψης Νέας Πυρκαγιάς από την κατάσβεσή της, όταν συνεχίζεται η διάσπαση της επιβεβλημένης ενιαίας διαχείρισης και προστασίας ενός δάσους, και εδώ άραγε δεν είναι που βρίσκεται και μια από τις πηγές της αδυναμίας διαχείρισης των μεγάλων σε ένταση και έκταση δασικών πυρκαγιών. Ε? Αλλά ακόμη και λίγες και μέσης έντασης πυρκαγιές, δηλαδή οι συνηθισμένες, οι αναμενόμενες πυρκαγιές του καλοκαιριού, όταν ξεσπούν τις ίδιες χρονικές περιόδους σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, δεν αναδεικνύουν ανάγλυφα τα χρόνια δομικά προβλήματα και την περιορισμένη αποτελεσματικότητα του συστήματος πυρόσβεσης? Και αυτό δεν οφείλεται μεταξύ άλλων αθρηστικά και στην απουσία εξειδίκευσης στις δασικές πυρκαγιές και στην ελλειπή αξιοποίηση της επιστήμης κατά τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο για τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς, για την επίδραση του καιρού και τόσα άλλα, και στις τεράστιες ελλείψεις των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης και σε μέσα και σε έμψυχο δυναμικό, και στη λάθος οργάνωση αυτών των επίγειων δυνάμεων, όπως και στο ότι δεν σχεδιάζεται να σβήνουν τις φωτιές μέσα στο δάσος παρά να περιμένουν δίπλα στα σπίτια και τις περιουσίες. Όλα αυτά δεν αναδεικνύονται. Το βάρος λοιπόν πέφτει στην καταστολή με την πολιτική σας και τα εναέρια μέσα, τα οποία ναι μεν βοηθούν πολύ, αλλά δεν είναι αυτά που σβήνουν, κύριε Υπουργέ, τις δασικές πυρκαγιές. Εν τω μεταξύ, εδώ, υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες, όπως τα κενά οργάνωσης, παραδείγματος χάρη η μεταφορά δυνάμεων από άλλες περιοχές, η διαχείριση μέσων, αλλά και ο συντονισμός μεταξύ διαφορετικών φορέων, που συχνά δεν είναι αυτός που πρέπει. Και φυσικά, η όποια εμπειρία, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, η όποια κατακτημένη εμπειρία των δασοπυροσβεστών λύγει και πετιέται αυτή η εμπειρία όταν λύγουν και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου αυτών των εργαζομένων. Θα μου πείτε, όταν η εξέλιξη των φυσικών καταστροφών απαιτεί την εξειδίκευση και εκπαίδευση του προσωπικού που θα κληθεί να τις αντιμετωπίσει, πουθενά δεν προτείνεται κάποια αλλαγή, δεν είδαμε εμείς κάποια αλλαγή στη δομή όλων αυτών και ουσιαστικά δεν προβλέπεται ένα κάποιο σύστημα εκπαίδευσης το οποίο θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα όλων των εμπλεκομένων. Κύριε Πρόεδρε, οι προηγούμενοι είχαν 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Εντάξει. Το σύστημα χρηματοδότησης της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών εστιάζει κυρίως σε δράσεις καταστολής αντί για δράσεις πρόληψης. Μάλιστα για την περίοδο από το 16 μέχρι το 20, το 84% έχει ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο,
Το 84% των συνολικών κρατικών πόρων κατευθύνεται προς την καταστολή και μόνο το 16% προς την πρόληψη. Ακόμα όμως και αυτή η χρηματοδότηση των δράσεων πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών γίνεται ανεπαρκώς και αποσπασματικά από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, χωρίς κάποιο ολοκληρωμένο και χωρίς βέβαια τον παραμικρό μακροχρόνιο κεντρικό σχεδιασμό. Ζητάμε πολλά βέβαια, το ξέρουμε, αλλά τι να κάνουμε, αυτά είναι τα αναγκαία. Ζητάμε πολλά από εσάς. Τόσο για την καταγραφή των αναγκών και των απαιτούμενων δράσεων, όσο και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Και φυσικά οι εθελοντικές ομάδες, ναι, μπορεί να βοηθούν και βοηθούν φυσικά πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούν ποτέ και δεν πρέπει να υποκαθιστούν την κρατική και κυβερνητική ευθύνη. Τα ίδια βλέπουμε και αλλού, καθώς εκτός από τα δάση υπονομεύεται και η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων. Τόσο και εδώ με την ιδιωτικοποίησή της, αυτής της διαχείρισης, όσο και με τα αποσπασματικά και ανεπαρκή, όπως αποδεικνύονται δυστυχώς, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Και αυτά βέβαια τα έργα όπου κριθεί ότι χρειάζεται να γίνουν, μιας και το κόστος της αποκατάστασης είναι συνήθως μικρότερο από το κόστος της κατασκευής τους. Όσο για την αντισεισμική θωράκιση και προστασία, καλά αυτή είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, για να πω ένα μονάχα παράδειγμα, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, παρά το ότι έχει εξαγγελθεί από τα πρωθυπουργικά χείλη, δεν έχει ξεκινήσει ο πρωτοβάθμιος οπτικός έλεγχος στατικότητας των σχολικών κτίριων της χώρας μας, στα οποία φοιτούν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Το σημερινό νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης έρχεται, όπως είπαμε, ως συνέχεια του νομικού πλαισίου με το οποίο συγκροτήσατε το αυτοτελές Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και το Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων. Και εκτός των άλλων, διευρύνει και θεσμοθετεί την παρέμβαση αυτού του Υπουργείου και σε άλλα αντικείμενα. Κάτι όμως που οδηγεί σε παραπέρα συρρήκνωση των ίδιων των αντικειμένων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, όπως θα συμβεί παραδείγματος χάρη είτε με τις υπηρεσίες των υποδομών, είτε με την ίδια τη δασική υπηρεσία. Με υπηρεσίες δηλαδή που σχετίζονται και πρέπει να σχετίζονται ευθέως με την πρόληψη. Και όλα αυτά στο προσχηματικό όνομα της πρόληψης. Εν τέλει, με το νομοσχέδιο επέρχεται μια αδικαιολόγητη γιγάντωση επιτροπών και οργάνων και επιδιώκεται καταφανώς ο ακόμα μεγαλύτερος ασφυκτικός, θα μπορούσε να πει κάποιος, έλεγχος του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας. Την ώρα δε που δεν εξασφαλίζεται ούτε η αυτάρκεια των κρατικών υπηρεσιών και η υλικοτεχνική τους υποδομή, ούτε η στελέχωσή τους με ανθρώπινο δυναμικό, ούτε η επαρκής χρηματοδότησή τους, την ώρα αυτή έρχεστε και συστήνετε στους Δήμους οργανικές μονάδες πολιτικής προστασίας, οι οποίες συνήθως στελεχώνονται μονάχα από ένα άτομο, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ο προϊστάμενος. Και αυτό εσείς το ονομάζετε τώρα πολιτική προστασία και πρόληψη. Πολύ ωραία. Παράλληλα, εντείνεται και επεκτείνεται περαιτέρω και η εφαρμογή στην πράξη της γνωστής ατομικής ευθύνης μέσα από ένα πλέγμα αυταρχισμού και ποινικών επιπτώσεων σχετικά με το λεγόμενο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το παίρνω ακριβώς όπως είναι στο νομοσχέδιο, με βαρύτατα πρόστιμα και ακόμα και με ποινές φυλάκισης για τους παραβάτες. Επίσης, ο ρόλος του 112 διευρύνεται και ως προς την μεγαλύτερη ευκολία για τις επιτάξεις μέσων και υποδομών, ενώ αλίμονο, δεν λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, δεν παραλείπονται και οι εκ νέου διαβεβαιώσεις στους ποικιλώνυμους παραχωρησιούχους των εθνικών οδών, παραδείγματος χάρη περί ευλόγων αποζημιώσεων, είναι το κλείσιμο του ματιού, όταν αυτοί έχουν δέσει ήδη προπολού το γάιδαρο των κερδών τους από τις αρχικές συμβάσεις ακόμα, πολλές από τις οποίες, για να μην ξεχνιόμαστε εδώ μέσα, τις υπέγραψε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά, τα περισσότερα μέτρα είναι ουσιαστικά κατασταλτικού χαρακτήρα. Παρά τα όσα λέτε περί πρόληψης,
Ενώ όταν τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης κυκλοφορίας αφορούν παραχωρησιούχους, όπως παραδείγματος χάρη στην Αττική Οδό, και το έργο το ζήσαμε πέρυσι, τότε το κράτος θα τους καταβάλει και τη λεγόμενη εύλογη αποζημίωση μερικών εκατομμυρίων. Το σημερινό νομοσχέδιο όμως δεν επιδιώκει μονάχα να αξιοποιήσει τις πρόσφατες καταστροφές, μετατρέποντάς τες σε κερδοφόρα διέξοδο. Την κρίση δηλαδή σε ευκαιρία, όπως του αρέσει του Πρωθυπουργού να λέει, για τα σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων. Το νομοσχέδιο έχει και άλλες στοχεύσεις. Επιχειρεί να αλλάξει ακόμα και τον ίδιο τον προσανατολισμό σε εκείνους τους τομείς έρευνας, οι οποίοι δεν είναι και τόσο κερδοφόροι για όλους αυτούς τους επιχειρηματικούς ομίλους της πράσινης ενέργειας, τα πράσινα αρπακτικά, όπως τα αποκαλεί ο λαός, εναρμονίζοντας αυτούς τους τομείς έρευνας με τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή με τη στρατηγική των πράσινων κερδών, των πράσινων αυτών αρπακτικών. Αυτό ακριβώς είναι που υποκρύπτεται πίσω από την απαράδεκτη, όσο και αντιεπιστημονική μεταφορά του Εθνικού Αστεροσκοπείου στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, παρά τον παραπλανητικό ελιγμό που κάνατε περί παραμονής, λέει, του ερευνητικού του έργου στη ΓΕΓΕΚ μέσω του νόμου 4310, μερικά θα είναι από εδώ, άλλα θα είναι από εκεί. Φέξε μου και γλίστρισα δηλαδή. Η ουσία δεν αλλάζει. Ενός ερευνητικού κέντρου, το οποίο, κύριε Υπουργέ, λειτουργεί εκεί στο Λόφο των Νυμφών από το 1842, όπως και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που και αυτή μεταφέρεται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αντί να αποτελέσει μια αυτόνομη δημόσια υπηρεσία με καθεστώς λειτουργίας παρόμοιο με αυτό των ερευνητικών κέντρων. Και αυτό είναι που υπονοείται πίσω από τα κυβερνητικά επιχειρήματα αυτής της μεταφοράς περί ορθολογικής, λέει, διαχείρισης και πλήρους αξιοποίησης των φορέων αυτών. Μόνο που έτσι όμως, ξέρετε, οδηγείται τη βασική επιστημονική έρευνα του αστεροσκοπείου σε έναν ολισθηρό δρόμο συρρήκνωσης και χειραγώγησης ταυτόχρονα, δηλαδή υποβάθμισης, κύριε Υπουργέ, ενώ με μια απροκάλυπτη απόπειρα πλήρους ελέγχου του επιστημονικού έργου του Εθνικού Αστεροσκοπείου, επιδιώκεται ταυτόχρονα να εξασφαλίσετε και μια, πολύ θα σας βόλευε, μια σιωπή νεκροταφείου, προκειμένου να μην υπάρχει πολιτικό κόστος για την κυβέρνησή σας από την πολιτική της στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Όλοι άλλωστε θυμόμαστε την ενόχληση της κυβέρνησης από τις επιστημονικές ανακοινώσεις αυτού του Εθνικού Αστεροσκοπείου, φτάνοντας μάλιστα ορισμένοι υπουργοί να αμφισβητούν ακόμα και την ίδια την εγκυρότητα των μετρήσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου για τον αριθμό των πυρκαγιών και την έκταση των καμένων εκτάσεων. Το άρθρο αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν φτιάχνεται, δεν ρετουσάρεται, πρέπει να το αποσύρετε άμεσα. Και για να κλείσω, θα πούμε πολλά περισσότερα και πολλά πιο ειδικότερα στα άρθρα. Καταψηφίζουμε επί της αρχής το σημερινό νομοσχέδιο.